Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, θα έρθουμε όμως στις διεθνείς ειδήσεις. Είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ευτυχίδη, διεθνολόγος, οικονομολόγος, πολιτικός αναλυτής. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του. Καλησπέρα κύριε Ευτυχίδη. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε από τα του Ρουσου-Ουκρανικού πολέμου, αλλά και τα εσωτερικά θέματα της Ρωσίας. Ο θάνατος Ναβάλνη φέρνει πολιτική αλληλουχία εξελίξεων. Αυτό που ακούμε όμως είναι ότι στο εσωτερικό της Ρωσίας, πέρα από συγκεκριμένες κινητοποιήσεις των υποστηρικτών του, δεν είχε τον αντίκτυπο που είχε στον υπόλοιπο κόσμο αυτή η εξέλιξη. Αυτό δείχνει ότι ο κύριος Πούτιν ελέγχει πλήρως το εσωτερικό της χώρας του, ότι δεν πιέζεται εσωκομματικά, εσωτερικά, όχι εσωκομματικά, αν και έχει σε εξέλιξη ένα σημαντικό πόλεμο εδώ και 2 χρόνια. Για να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει στη Ρωσία, θα πρέπει να κάνουμε μια ελάχιστη ανάλυση του συστήματος εξουσίας αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Προέδρου Πούτιν και άλλα 3 κόμματα συστημικά ή που έχουν συσταθεί από τον ίδιο, ειδικά για να αποτελούν την αντιπολίτευσή του στη Βουλή. Η επίσημη, αυτό που εμφανίζεται ως αντιπολίτευση και είναι η πραγματική αντιπολίτευση, βρίσκεται εκτός Βουλής με διάφορα προσχήματα. Για παράδειγμα, ο Ναβάλνη είχε δηλώσει υποψηφιότητα για να είναι υποψήφιος πρόεδρος το 2018, αλλά λόγω εκκρεμούς κατηγορίας η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή απέρριψε την υποψηφιότητά του. Έτσι λοιπόν μην περιμένουμε να δούμε συγκλονιστικές εξελίξεις στη Ρωσία εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν παίζουν καθόλου το θέμα. Οι διαδηλώσεις γίνονται κυρίως στις μεγάλες πόλεις και αφοράνε κυρία τους νέους ανθρώπους, αυτό είναι το κοινό του Ναβάλνη. Στις υπόλοιπες πόλεις υπάρχει απλά μια σιωπή. Φυσικά και έχει συγκλονίσει πάρα πολύ κόσμο η υπόθεση της δολοφονίας. Δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις αλλιώς. Ένας άνθρωπος που είναι κρατούμενος και πεθαίνει μέσα στις φυλακές, προφανέστατα και την ευθύνη φέρει το κράτος, το σύστημα εξουσίας που τον έχει στείλει σε αυτή τη φυλακή. Ακριβώς γι' αυτό είδαμε και αντιδράσεις από τον υπόλοιπο κόσμο, βέβαια υποκριτικές σε μεγάλο βαθμό. Να θυμίσω ότι ο Ζουλιάν Ασάνς είναι σε βρετανικές φυλακές επίσης καμιά δεκαριά χρόνια, περιμένοντας να εκδικαστεί η έφεση του. Κανένας δεν ενδιαφέρεται, κανένας δεν είδε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. Αλλά εδώ έχουμε μια πραγματική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε έναν απρόσμενο θάνατο. Είναι η συμπεριφορά του Κρεμλίνου που προκαλεί το ότι μετά από 6 μέρες συγγενείς δεν έχουν παραλάβει ακόμη το πτώμα του Ναβάλνη, ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πραγματογνωμοσύνη από ανεξάρτητο ιατροδικαστή και ότι ακόμη ως αιτία εμφανίζει το ευνίδιο θάνατος, δηλαδή κάποια καρδιακή νόσος, όλο αυτό προκαλεί μεγάλα ερωτηματικά. Επιμένω ότι στη Ρωσία τα μέσα δεν παίζουν καθόλου την είδηση, το Κρεμλίνο δεν σχολιάζει τίποτα και φυσικά αρνιούνται οποιαδήποτε κατηγορία. Επαναλαμβάνω το ερώτημα για το αν ο κύριος Πούτιν δέχεται εσωτερική πίεση ή αν η κατάσταση είναι απόλυτα ελεγχόμενη από εκείνον και το καθεστώς στην κυβέρνησή του, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Όχι, δεν δέχεται εσωτερική πίεση. Παρά τον πόλεμο του. Είναι στάξη της διαδηλώσεων. Μάλιστα. Στο εσωτερικό δεν υπάρχει πίεση. Να έρθουμε στο ρωσοκρανικό πόλεμο που συνεχίζεται. Ακούμε, διαβάζουμε αρθογραφία ότι η Ρωσία συνεχίζει να επιθυμεί, να έχει ως στόχο το είναι αν είναι υλοποιήσιμος ή όχι, είναι διαφορετικό θέμα, την πλήρη κατάληψη της Ουκρανίας, το να φτάσει και πάλι στο Κίεβο. Από ό,τι φαίνεται, βρισκόμαστε μακριά από μια αποκλιμάκωση των πολεμικών μαχών, των πολεμικών συγκρούσεων, οι οποίες συνεχίζουν. Παρά το ότι αυτή είναι η συνήθεια του χρόνου, μας έκανε να μην το σχολιάζουμε καθημερινά εμείς ο υπόλοιπος κόσμος. Οι μάχες πραγματικά συνεχίζονται σε διάφορες κατευθύνσεις. Η δικιά μου εκτίμηση δεν λέει ότι η Ρωσία προσπαθεί να φτάσει στο Κίεβο, αν και υπάρχουν κάποιες τέτοιες δηλώσεις. Μάλιστα, εγώ διάβασα και λίγο διαφορετικά για τη συνέντευξη που είχε δώσει πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος Πούτιν, ότι ουσιαστικά η Ρωσία προσπαθεί να απεμπλακεί με ένα εύσχυμο τρόπο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Οπότε
ακούγονται διάφορες φωνές, όπως αυτές του Δημήτρη Μετβέντεφ, που λέει ότι ίσως αναγκαστούμε να φτάσουμε στο Κίεβο. Δεν πιστεύω ότι θα επιτρέψει η Δύση να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήδη σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, η Ουκρανία υπογράφει την τέταρτη συμφωνία ασφαλείας. Έχει υπογράψει με την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τώρα έρχεται να προσθεθεί και η Δανία. Ναι. Όλες οι χώρες που υπογράφουν μια τέτοια συμφωνία δεσμεύονται για την παροχή αρκετά μεγάλων ποσών σε στρατιωτική βοήθεια μέσα στο 2004. Για παράδειγμα, η Γερμανία υποσχέθηκε 7,1 δις, η Γαλλία 2,4 δις. Και ακριβώς αυτό δείχνει ότι δεν πάμε για αποκλιμάκωση, πάμε για συνέχεια, πάμε για κλιμάκωση ενός πολέμου που έχει στερήσει τη ζωή σε έναν αριθμό ανθρώπων που μπορεί να πλησιάσει σε 700.000 αυτή τη στιγμή. Ναι, και από τις ναι, είναι σοκαριστικά τα νούμερα. Να φύγουμε από τη Ρωσία, να πάμε στο άλλο επίκεντρο εχθροπραξιών, στη Μέση Ανατολή, ας τη δούμε στο σύνολό της. Βεβαίως, στην Γάζα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, χωρίς κανείς να μπορεί να βάλει χρονοδιάγραμμα αποκλιμάκωσης. Είχαμε συζητήσει στο παρελθόν και για τις οικονομικές συνέπειες των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, είτε στην Γάζα, είτε με τις συγκρούσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Διάβασα ένα άρθρο ότι οι ειδικοί υπολογίζουν ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να φέρει μια δραματική αύξηση στον παγκόσμιο πληθωρισμό, που θα είναι μετρήσιμη ποσοστιαίως κατά 2%. Επειδή είστε και οικονομολόγος, να κάνουμε μια συνδυαστική κουβέντα για το αν σε αυτό το σημείο εχθροπραξιών υπάρχει φως στο τούνελ για αποκλιμάκωση ή αν είστε με το απεσιόδοξο σενάριο, θέλετε πιο ρεαλιστικό. Κοιτάξτε, μόλις πριν 2 μέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας Ενωμένων Εθνών μπήκε και πάλι ένα σχέδιο εγκεχηρίας, το οποίο όμως μπλοκαρίστηκε για άλλη μια φορά από την αρνητική ψήφο, το βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 13-1 για την ιστορία η ψηφοφορία, με τη Μεγάλη Βρετανία να απέχει. 15, να θυμίσω, είναι τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όλο αυτό δείχνει ότι και εν ώψη των Αμερικανικών εκλογών κανένας δεν θα μπει στον κόπο να σταματήσει το Ισραήλ από αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή. Οι Ισραηλοί επιτίθενται αυτή τη στιγμή στη Ράφα, που είναι συνοριακή πόλη με την Αίγυπτο, είναι τα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο και είναι το σημείο όπου έχουν μαζευτεί οι εκτοπισμένοι όλων των προηγούμενων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι μια τραγική ανθρωπιστική κατάσταση, πείνα, αρρώστιες, 30.000 νεκροί μέχρι τώρα να θυμίσω και κοντά στους 70.000 τραυματίες, και αυτό δεν φέρεται να έχει τέλος. Το Ισραήλ αποθρασύνεται γιατί καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διεθνή αντίδραση, ουσιαστική διεθνής αντίδραση, αλλά και οι Άραβες εμφανίζονται αποδυναμωμένοι, δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν σε αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Βλέπουμε τη Χεσμολάχ να έχει μειώσει αισθητά τα χτυπήματα στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Βλέπουμε τους Χούτι να συνεχίζουν τις πυραυλικές επιθέσεις ενάντια στα πλοία. Όλο αυτό πραγματικά δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις για την οικονομία. Έχουμε μια τεράστια αύξηση των ασφαλίστρων, καταρχήν των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή, αλλά πέρα από αυτό έχουμε και μια τεράστια αύξηση των κομίστρων, μια που οποιοδήποτε φορτίο αναγκάζεται πλέον να πάει κυκλικά παρακάπτοντας ιδιώρυγο το Σουρές. Πριν περίπου ένα μήνα βρέθηκα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, όπου πραγματικά υπήρχε μία πτώση της κίνησης εμπορευματικών ποτίων κατά περίπου 2 τρίτα. Α, μάλιστα. Εντυπωσιακή πτώση. Από την προηγούμενη κατάσταση, και φυσικά η ίδια μείωση εμφανίζεται και στο λιμάνι του Πειραιά, για να έρθουμε και στα δικά μας. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί συνθήκες πληθωρισμού, μια που όχι κύρια για τα εμπορευματικά ποτία που φρενάρουν στον δρόμο, όσο για το πετρέλαιο που μεταφέρεται από τα στενά του Ορμούς και αναγκάζεται να διαπλέψει πλέον ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο, αλλά και με τα υψηλά κόστη ασφάλιστρα ανεβάζει ουσιαστικά την τιμή. Υπάρχει, ναι, πραγματικός κίνδυνος
σε μια περίοδο που να θυμίσω οι τιμές της ενέργειας είναι υψηλές, οι αγρότες βρίσκονται στο δρόμο ακριβώς από αυτό το φαινόμενο, η αγροτική παραγωγή έχει χτυπηθεί αρκετά σκληρά, όλα αυτά μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι ίσως να παρακολουθήσουμε για ακόμη μια φορά ένα ράλι του πληθωρισμού, το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθειες να ανακοπεί και με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις συνοδείας πλοίων. Έχει ξεκινήσει και επιχείρηση ασπίδες με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, αλλά υπάρχει και μόνιμα η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ με τους Βρετανούς, που προσπαθούν να αντισταθούν και να χτυπήσουν τους Χούτι, απελευθερώνοντας αυτόν τον παγκόσμιο διάδρομο για την παγκόσμια ναυτιλία. Οι οποίες στρατιωτικές επιχειρήσεις βεβαίως είναι κρατικά έξοδα. Το βάζουμε και αυτό στην συζήτηση. Βεβαίως είναι και αυτό. Φυσικά είναι κρατικά έξοδα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε την ενημέρωση, κύριε Φτυχίδη. Ευχόμαστε καλή συνέχεια.